συζητήσουμε τα θέματα και αυτά της Ευρώπης, αλλά και άλλα ζητήματα της γενικότερης κατάστασης στη γειτονιά μας, εδώ τον ευρωπαϊκό χώρο, με τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Παπαστάθη, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη γραμμή. Κύριε Παπαστάθη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ξέρετε από πού θέλω να ξεκινήσω. Μέχρι πρότινος βλέπαμε ότι ενώ όλη η Ευρώπη ήταν αναφανδόν υπέρ της Ουκρανίας, αυτός που κρατούσε μια πιο έτσι ήπια στάση ήταν ο Σόλτς. Δεν έδινε όπλα, δεν έδινε όπλα μεγάλου βεληνικούς, ουσιαστικά γιατί εξαρτώταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα ενεργειακά από τη Ρωσία. Τώρα με την επίσκεψη Μακρόν φαίνεται να τα παίρνει όλα πίσω και να είναι ακόλουθος του Μακρόν. Αυτό γίνεται γιατί βλέπει τα μηνύματα από την ακροδεξιά να είναι πολύ ανησυχητικά για το πολιτικό του μέλλον. Αυτό ενδεχομένως να είναι μία εξήγηση. Θεωρώ ότι είναι πιο σύνθετο το ζήτημα. Ο Σόλτς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό σε δύσκολη θέση, όπως και ο Μακρόν. Προσπαθούν ενδεχομένως να εκτρέψουν τη συζήτηση και να θέσουν θέματα σε σχέση με την άμυνα και να ενισχύσουν την αμυντική, όπως θεωρείται, θωράκιση της Ευρώπης. Έχει τεθεί το θέμα στην ατζέντα, είναι και μέσα στη συζήτηση για τις ευρωεκλογές και εν αναμονή πάντα των αμερικανικών εκλογών. Θεωρώ ότι αυτές θα αποτελέσουν το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θριαλίδα εξελίξεων, τον καταλήτη. Σε περίπτωση που έχουμε εκλογή Τραμπ, μπορεί να μιλάμε και μέχρι και για αλλαγή παραδείγματος, αν και κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Δηλαδή αυτό το οποίο έχει διατυπωθεί, την ανάγκη της Ευρώπης να στήσει δικούς της μηχανισμούς άμυνας έξω από την επιρροή των ΗΠΑ. Αυτό είναι κάτι αδύνατο, αλλά ωστόσο μια εκλογή Τραμπ θα υποχρέουν ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει και τέτοιου είδους σκέψεις. Κύριε καθηγητά, εδώ υπάρχουν δύο υποθετικά σενάρια. Το ένα είναι αυτό που μόλις αναφέρατε εσείς, η εκλογή Τραμπ, η οποία θα αλλάξει άρδιν όλη την κατάσταση, γιατί αλλιώς αντιμετωπίζει μπορεί η Αμερική να κινηθεί σε μονοπάτια εσωστρέφειας. Δηλαδή αυτό που λέει το America First, ουσιαστικά να μην πολύ ενδιαφέρεται για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Το είδαμε στην προηγούμενη τετραετία Τραμπ. Δεν ήταν πολύ ένθερμος οπαδός της Ευρώπης. Το άλλο υποθετικό σενάριο είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, που θα αλλάξει εντελώς ή θα αλλάξει σκέτο, χωρίς το εντελώς, τους συσχετισμούς στο Ευρωκοινοβούλιο και τις κατευθύνσεις που δίνονται από τις Βρυξέλλες. Πού πάμε τελικά? Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο παζλ για να το λύσουμε. Σωστό είναι αυτό που λέτε, σωστό. Καταρχήν, άμα δούμε τους συσχετισμούς δυνάμεων, βλέπουμε ότι η Βόντερ Λάιεν είναι δύσκολο να εκλεγεί. Από τη μια πλευρά έχουμε τον συνασπισμό Σοσιαλιστές, Πράσινοι και Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο έχει στηρίξει αυτή τη στιγμή την Βόντερ Λάιεν, αλλά το φλερτ που έχει με την Μελόνι και με το ECR, με την οικογένεια κομμάτων της ακροδεξιάς, την οποία ηγείται η Μελόνι, έχει κατά κάποιο τρόπο απομακρύνει σίγουρα τους πράσινους από αυτό το συνασπισμό. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό για τους σοσιαλδημοκράτες. Βέβαια, το ερωτηματικό, αν μου επιτρέπετε, με βάση τελευταίες δηλώσεις του Σμιτ κατά τη διάρκεια του debate, δεν είναι πλέον ερωτηματικό. Είπε ότι πλέον δεν είναι ούτε καν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δημοκρατικό. Το προχώρησε πολύ, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι ερωτηματικό πλέον. Πάντως, στους κύκλους των σοσιαλιστών ενδεχομένως να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει εκλογή με συνασπισμό Σοσιαλιστών, Λαϊκού Κόμματος και ECR.
Σωστό. Οπότε, αν δεχτούμε ότι θα μειωθούν οι έδρες, χρειάζεται η Φόντερ Λάιεν χρειάζεται 361 ψήφους. Αν μειωθούν οι έδρες των σοσιαλιστών και των πρασίνων, ενδεχομένως πάλι να μην βγαίνει. Και εκεί είναι το μεγάλο ερωτηματικό το τι θα γίνει. Γιατί και βεβαίως και πώς, τι θέλει και η Μελόνη, τι θέλει το ECR. Γιατί από τη μια πλευρά, αν μπορέσει και μπει στο σκληρό πυρήνα της εξουσίας των Βρυξελών, στη σκληρή γραφειοκρατία, στους αρμούς της ευρωπαϊκής εξουσίας, θα έχουμε μία αλλαγή πολιτικής ξεκάθαρη και μακροπρόθεσμη, δεν θα είναι κάτι εφήμερο. Από την άλλη πλευρά, η Μελόνη έχει ανοιχτή την πρόταση της Λεπέν για συνεργασία και με προοπτική να στηθεί ένας συνασπισμός που να έχει γύρω στις 150 έδρες, μπορεί και παραπάνω. Και με πολύ ευβίωνες προοπτικές για το μέλλον. Και επίσης να σημειώσουμε ότι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα προφανώς έχει σημασία ισορροπία στο Ευρωκοινοβούλιο. Σωστά. Προφανώς έχει σημασία ισορροπίες στις υψηλές θέσεις, στις κορυφαίες θέσεις της γραφειοκρατίας των Βρυξελών, αλλά την πραγματική ισχύ την έχουν τα έθνη κράτη. Τα έχει ο γαλλογερμανικός άξονας. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία αυτή τη στιγμή έχουμε κυβερνήσεις αδύναμες μεν, αλλά οι οποίες τάσσονται ξεκάθαρα απέναντι στην ακροδεξιά. Και ξέρετε γιατί το ρωτάω τώρα, γιατί υπάρχει και το άλλο το σενάριο, το υποθετικό μεν, αλλά ενδεχομένως στις 10 του μηνός να αρχίζει να γίνεται πραγματικό. Παραμένει, βρίσκει τα κουκιά, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παραμένει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή επικεφαλής της Κομισιόν, αλλά με το δεκανίκι είτε της Μελόνη, είτε της Λεπέν, είτε άλλων ομάδων της άκρας δεξιάς που είναι ανεξάρτητοι, δεν είναι ενταγμένοι ούτε στο ACR, ούτε στο Κόμμα Ανάπτυξη, Ταυτότητας και Δικαιοσύνης της Μελόνη. Και αρχίζει να κυβερνά και πάλι η Φον ντερ Λάιεν. Θα είναι κάτι σαν μαριονέτα που θα κινεί τις κλωστές η Μελόνη και η Λεπέν? Θα αλλάξει εντελώς η κατεύθυνση της πολιτικής της Ευρώπης? Θα πάει περίπατο η πράσινη μετάβαση? Θα πάνε περίπατο οι εμπορικές σχέσεις με την Κίνα ή με τη Μερκοσούρ? Θα πεταχτούν στον κάλαδο των αχρήστων οι προσπάθειες για να υπάρχει ανταγωνιστικότητα? Η ασφάλεια, το θέμα της Ρωσίας, τι θα γίνει? Και θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο τρόπος πολιτικής λειτουργίας της Ένωσης είναι δυσκίνητος. Μπορεί να είναι ως ένα βαθμό τουλάχιστον, σημαντικό βαθμό, αποτελεσματικός σε κάποιες κατηγορίες τουλάχιστον, σε κάποιους τομείς. Ωστόσο, είναι δυσκίνητος. Αυτές τις αλλαγές, αν τις δούμε, θα τις δούμε σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, θα πω το εξής, ότι σίγουρα θα έχουμε αλλαγή παραδείγματος στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή θα συμφωνήσω μαζί σας. Και θα έχουμε καταρχήν ισχυροποίηση στους αρμούς της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας της ακροδεξιάς, που δεν την έχει ως τώρα, που είναι σημαντικό. Γιατί, ως γνωστόν, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί που διεκπεραιώνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις είναι η γραφειοκρατία, δεν είναι οι εκλεγμένοι βουλευτές. Ή, μάλλον, να το θέσω διαφορετικά, ένας σημαντικός πόλος εξουσίας. Δεύτερο, θα έχουμε μια κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ιδεολογίας, αν δεν έχει συμβεί ήδη, αλλά πλέον θα έχει και τη βούλα των Βρυξελών. Και θα έχουμε αλλαγή πολιτική σε διάφορους τομείς. Όπως είπατε πολύ σωστά, θα έχουμε ενδεχομένως αλλαγή ως προς το ζήτημα της οικολογίας. Θα έχουμε αλλαγή σε σχέση με την αγροτική πολιτική, γιατί έχει συγκεκριμένη ατζέντα η ακροδεξιά σε σχέση με τους αγρότες, οι οποίοι βλέπουν αρνητικά τις αλλαγές και τους μηχανισμούς, ας πούμε, που έχουν στηθεί.
θεωρούν ότι είναι εναντίον των δικών συμφερόντων. Θα έχουμε σίγουρα αλλαγή ως προς το αμυντικό δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην ακροδεξιά για το ποια θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση που θα ληφθεί, που πρέπει να ληφθεί. Υπάρχει διχογνωμία σε αυτό, το οποίο προφανώς σχετίζεται με τη στάση του κάθε εθνικού κόμματος της ακροδεξιάς, του κάθε κόμματος του κατατόπους κομμάτων σε σχέση με τη Ρωσία και και το ουκρανικό ζήτημα. Και βεβαίως θα έχουμε σκλήρυνση των μέτρων σχετικά με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα. Πολλές οι αλλαγές. Και αυτά τα οποία θεωρούμε εμείς αδιανόητα, για να χρησιμοποιήσω κάτι το οποίο νομίζω είπατε και εσείς προηγουμένως, αυτά τα οποία θεωρούμε αδιανόητα θα είναι μέρος της κανονικότητας στο επόμενο διάστημα. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαστάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλώς σας μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας.